Και πριν κλείσουμε, έχουμε μία ακόμη σύνδεση με την πρόεδρο του Φιλοζωικού Συλλόγου Φθιώτιδας. Κυρίες και κύριοι, χθες, μετά την σύλληψη μιας γυναίκας από αστυνομικούς του Αλφα Ταυστιλίδας, ήρθαν στην δημοσιότητα εικόνες φρίκης με υποσιτισμένα και κακοποιημένα σκυλιά σε εξοχική κατοικία στην Κουβέλα, στην Ανατολική Φθιώτιδα. Η πρόεδρος, λοιπόν, η Χρυσάνθη Καραγιάννη, είναι στην αίθουσα σύνταξης για να μας πει περισσότερα και για να υπενθυμίσουμε πως πλέον η κακοποίηση ζώων είναι κακούργημα. Έτσι, Χρυσάνθη, καλό βράδυ και ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Για αυτό το θέμα, πραγματικά είδαμε τις εικόνες. Να τις δούμε, τις έχουμε ετοιμάσει. Είναι σκληρές εικόνες βέβαια, αλλά δεκάδες ζώα σε αυτή την κατάσταση. Μαρία, καλησπέρα αρχικά και στους φίλους του Star. Θα ήθελα να πω ότι εδώ και καιρό τους τελευταίους μήνες είχαμε πολλές καταγγελίες και αναφορές από φιλόζωους πολίτες. Από φιλοζωικά σωματεία της Αθήνας μας κοινοποιήθηκαν επίσης καταγγελίες. Και κάναμε μια προσπάθεια τα μέλη του ΔΣ, με επικεφαλής βέβαια εμένα, να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Είναι μια αλήθεια πολύ δύσκολη, γιατί όταν υπάρχουν ζώα μέσα σε σπίτι και βέβαια στον εξωτερικό χώρο, δεν μπορούμε να ξέρουμε τις ακριβές συνθήκες. Στη προσπάθειά μας αυτή λοιπόν είχαμε κάποιους μάρτυρες, μας δώσαν στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των ζώων που ήταν στον εξωτερικό προαύλιο χώρο, ότι ήταν σε κακή κατάσταση. Συλλέξαμε στοιχεία, κάναμε αρχικά μία καταγγελία, μία δεύτερη στη συνέχεια και υποβάλαμε και συμπληρωματικά στοιχεία. Και σε επικοινωνία και με φιλοζωικά σωματεία της Αθήνας και με ενεργά μέλη αυτών, έγινε ένας έλεγχος την Παρασκευή που μας πέρασε. Mm-hmm. Βέβαια με την συντονισμένη δράση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας, του Αστυνομικού Τμήματος Στυλίδας, καθώς και με την παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε κατοίκον αυτοψία. Υπήρχαν όλοι οι αρμόδιοι φορείς, το Τμήμα Κτηνιατρικής Περιφέρειας, εκπρόσωπος από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, και περιμένουμε εν μέσω δικαστικής διαδικασίας, έχουμε μια ποινική διαδικασία, τα αποτελέσματα του ελέγχου, τα πορίσματα, τις γνωματεύσεις των κτηνιάτρων και το κρίνεται η τύχη αυτών των ζώων. Αυτό που με έχει συγκλονίσει είναι πρώτον το ότι αυτή η υπόθεση μας λες είναι πολλά χρόνια, δηλαδή αυτή η γυναίκα μάζευε για χρόνια αδέσποτα εκεί και τα άφηνε. Και το δεύτερο, είναι μια γυναίκα, δεν ξέρω τώρα πόσα στοιχεία μπορούμε να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε και πολλά, αλλά η γυναίκα αυτή νομίζει ότι τα περιποιείται, τα αγαπά, ισχυρίζεται τα ζώα. Τα μαζεύει γιατί τα αγαπάει, θέλει να τα προστατέψει. Σε διάλογο που είχα μαζί της, θα μπορούσα να πω ότι βγάζω το ίδιο συμπέρασμα. Από εκεί και πέρα όμως, όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο αριθμό ζώων, πολλές φορές θέλεις να τα σητήσεις, θέλεις να τα βοηθήσεις, αλλά αδυνατείς. Σκεφτείτε ότι πολλές φορές δεν μπορούμε να παράσχουμε ιατρική περίθαλψη πλέον σε ένα ή δύο ζώα που έχουμε στα σπίτια μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν έχεις τόσα πολλά ζώα. Οπότε δεν ξέρω την πρόθεσή της για όλο αυτό. Mm. Αυτό θα το αποκαλύψουν οι αρμόδιες αρχές. Ξέρω το αποτέλεσμα και εμείς προσπαθήσαμε να συνδράμουμε σε όλο αυτό, εγώ και τα μέλη του συλλόγου μου. Και έχεις εσύ ίδια πολλά από αυτά τα ζώα και τα περιποιείς αυτή τη στιγμή. Προσπαθείς να τα σώσεις, έτσι. Όταν συνελήφθη, έγινε μία επικοινωνία από το Αλφα Ταυστιλίδας και σε συνεργασία με την Εισαγγελία Πρωτοδικών μου ανατέθηκε προσωρινά η φύλαξη αυτών των ζώων, ώστε να ορίστηκα με συγκιούχος, mm-hmm. ώστε να τα έχω στα χέρια μου μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη για τη τύχη αυτών των ζώων. Αφαιρέθηκαν και κάποια άλλα ζώα κατά την αυτοψία που είπαμε που έγινε προχθές. Και μου έλεγες ότι χαροπαλεύουν κάποια από αυτά τα ζωντανά, πραγματικά. Είναι σε διάφορα κατάσταση. Όχι, Μαρία, να μην το πούμε αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή, γιατί οι γνωματεύσεις και τα απορίσματα θα πρέπει να βγουν από τους αρμοδίους. Σωστά. Θα είμαστε λίγο εγκρατείς στις δηλώσεις μας. Έχουμε φωτογραφικό υλικό βέβαια που δείχνει κάποια στοιχεία για την κακή κατάστασή τους. Ναι, αυτά που βλέπουμε είναι αυτά που μπορούμε να δείξουμε, έτσι. Οι πληροφορίες δικές μας λένε ότι αυτό που υπήρχε μέσα σε αυτή την εξοχική κατοικία δεν περιγράφεται με λόγια. Λοιπόν, επειδή ο άνθρωπος που μπήκε σε αυτή την εξοχική κατοικία, η υγειονομική βόμβα, να το πω εγώ,
και κολαστήριο για αυτά τα ζώα είναι ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, ο Νίκος ο Τριανταφύλης, και έχω ζητήσει να είναι για λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, αν και δεν μπορεί να μας αποκαλύψει και πάρα πολλά πράγματα για αυτή την υπόθεση. Κύριε Τριανταφύλη, καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ, κυρία Τζαγκαλή. Καλό βράδυ και στην κυρία Καλή. Λοιπόν, βλέπουμε λάθος φωτογραφία. Συγγνώμη γι' αυτό. Να δούμε τον κύριο Τριανταφύλη. Τώρα, πάμε. Μας ακούτε, κύριε Τριανταφύλη? Καλησπέρα, καλό βράδυ, κυρία Ζεζαλή. Καλό βράδυ και στην κυρία Καραγιάννη. Καλό βράδυ και στους τηλεθεατές. Δεν πειράζει. Θα πει τη φωτογραφία. Ο δαίμονας του κοντρόλ. Λοιπόν, εσείς πραγματικά σώσατε αυτά τα ζώα. Και είναι μια υπόθεση που την κυνηγούσατε χρόνια. Ήταν μια δυσάρεστο γεγονό το οποίο συνέβαινε και υπήρχαν καταγγελίες τους τελευταίους μήνες συγκεκριμένα στην περιοχή της αναπληκτιότητας και στην Κουβέλα, όπως προείπατε. Εμείς απλά κάναμε τη δουλειά μας, κυρία Τζεζαλή. Απλά εφαρμόσαμε τους νόμους. Κληθήκαμε από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας την Παρασκευή να μεταβούμε εκεί για να δούμε για τις συνθήκες. Μεταβήκαμε εκεί, είδαμε τι είδαμε, κάναμε δικογραφία, συνελήφθη η εν λόγω κυρία. Τα υπόλοιπα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω πράγματα. Θα ακολουθήσουμε. Έχει εξή όμως, έχει τη διαφορά να μας πεις, αν μπορείς βέβαια, ότι αυτή η γυναίκα καταλάβαινε ότι κακοποιούσε αυτά τα ζώα ή όχι? Δεν θα ήθελα να πω κάτι γι' αυτό. Σας ξαναείπα, η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν είναι σωστό να πούμε πράγματα πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη. Πάντως, με ανακούφιση πρέπει να έχει δεχθεί και η γειτονιά και οι άνθρωποι στην Κουβέλα την εξέλιξη. Θα καθαριστεί αυτός ο χώρος? Γιατί έχω δεχθεί μηνύματα στα social media που λένε σιγά και τι έγινε, θα επιστρέψει εκεί και θα μαζεύει πάλι αδέσποτα, το κάνει χρόνια. Το θέμα είναι να μην συμβεί αυτό, έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν εξαρτάται ούτε από την αστυνομία, ούτε από τους φιλοζωικούς συλλόγους. Εξαρτάται καθαρά από τη δικαιοσύνη πλέον. Θα δούμε τι θα υπάρχουν στις εκθέσεις της κτηνιατρικής υπηρεσίας και της υγειονομικής υπηρεσίας. Αυτά όλα θα υποβληθούν στον εισαγγελέα της Λαμίας και θα αποπανθεί. Είμαστε στην αρχή αυτού του γεγονότος. Είναι δεδομένο πλέον ότι από εδώ και πέρα ξεκινάει η όλη ιστορία για να τελειώσει κάποια στιγμή, γιατί μιλάμε για αρκετά ζώα, τα οποία αν και εφόσον η εισαγγελία αποφασίσει ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν εκεί, εδώ θα τεθεί ένα μεγάλο ζήτημα το που θα πάνε αυτά τα ζώα. Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Τριανταφύλη. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Πού θα πάνε αυτά τα ζώα? Μαρία, θα ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτόν, μου επιτρέπετε. Mm-hmm. Το νομικό καθεστώς ορίζει πάντα ότι τα ζώα τα διαχειρίζεται ο αρμόδιος δήμος. Εμείς επικουρικά θα βοηθήσουμε, είμαστε σε επικοινωνία σε περίπτωση που χρειαστεί, αυτό πάντα λέμε, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να προτρέχουμε των πορισμάτων, με τον κύριο Γιαλικάρη, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου Στυλίδας. Ήδη έχει αναλάβει τις γνωματεύσεις των περισσότερων από αυτά τα ζώα και την περίθαλψη αυτών. Βοηθάμε και εμείς από την πλευρά μας σε όλο αυτό το έργο και ζητάμε την κατανόηση όλων, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολες αυτές οι ώρες, δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία. Αλλά θα ήθελα πολύ να τονίσω και να φανεί από το κανάλι σας αυτό, σας παρακαλώ, να τονίσω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, τους υπαλλήλους του αστυνομικού τμήματος Στυλίδας και όλους τους υπαλλήλους που συντονισμένα και άμεσα και αποτελεσματικά συνέβαλαν στο να αποφανθούμε για το αποτέλεσμα αυτό που θα δούμε σε λίγες ημέρες. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, έχω μια τελευταία ερώτηση, γιατί αυτές τις ώρες που έχουμε παγετό με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, η σκέψη μας είναι στα δεσποτάκια. Πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε? Πού βρίσκουν καταφύγιο? Τι μπορεί να κάνει ο κόσμος, έτσι, που θέλει να βοηθήσει τα δέσποτα? Τα δεσποτάκια να τα βοηθήσει καταφύγιο, ουσιαστικά, έτσι, όχι να τα βοηθήσει όπως τα βοηθούσε η εν λόγω κυρία. Καταφύγιο τα δεσποτάκια βρίσκουν μόνο στην αγκαλιά μας και μέσα στα σπίτια μας. Αλλά γι' αυτό το λόγο και εμείς προσπαθούμε να προωθούμε υιοθεσίες και να μην υπάρχουν πλέον αδέσποτα. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη συντονισμένη προσπάθεια όλα τα μέλη του Φιλοζωικού Συλλόγου Φθιώτιδας ως προς αυτό. Τώρα, για αυτές τις ημέρες, για αυτά που δεν είναι τυχερά να είναι στα σπίτια μας, ζητάμε να δείξετε την αγάπη σας, αφήνοντας... Και να αλλάξουμε και τον τίτλο. Ναι, αφήνοντας τροφή
στερεάτροφοι χωρίς να δημιουργούμε πάντα επιμόλυνση, το καταλαβαίνετε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Λίγο νερό, γιατί ακόμη και το νερό πάγωσε, όπως είδα χθες το βράδυ σε κάποια δέσποτα που είχα αφήσει. Έτσι και λίγο νερό, λοιπόν, θα βοηθήσει. Και ζητάμε και από τους Δήμους να ενισχύσουν τις ποσότητες τροφών που δίνουν και στις ταΐστρες που έχουν σε κάποια σημεία τοποθετήσει και σε κάποιους φιλόζωους που ταΐζουν ζώα από επανεντάξεις, γιατί υπάρχουν τέτοια προγράμματα στους Δήμους μας. Γιατί είναι λογικό ότι προκειμένου να ζεσταθούν αυτά τα ζώα πρέπει να καταναλώσουν περισσότερη τροφή. Μάλιστα. Και επίσης, αν υπάρχει κάποιο ζώο που χρήζει βοήθειας, είτε είναι άρρωστο, είτε θεωρείται ότι δεν σιτίζεται, καλούμε τους συμπολίτες μας να μας ενημερώνουν στα τηλέφωνα του Φιλοζωικού Συλλόγου Φθιώτιδας, στα email μας, στη σελίδα μας στο Facebook Φιλοζωικός Σύλλογος Φθιώτιδας 2017. Και εμένα ακόμα στο τηλέφωνο μπορεί να βοηθήσει το σύλλογο, έτσι. Να το πούμε και αυτό, να στείλουμε και αυτό το μήνυμα. Ξέρω ότι κάνετε τεράστια λεφτά, δουλειά, βάζετε και λεφτά από την τσέπη σας. Όποιος θέλει να βοηθήσει το σύλλογο, δέχεστε προσφορές. Εννοείται ότι η συνδρομή για ενίσχυση του συλλόγου είναι εύλογο έργο από τους συμπολίτες μας. Θα το επιθυμούσαμε πάρα πολύ, γιατί δεν έχουμε επιχορηγήσεις, είμαστε εθελοντές. Τα ταμιακά μας αποθέματα έχουν εξαντληθεί, γιατί είχαμε πάρα πολλά κουτάβια φέτος τις προηγούμενες ημέρες, τα οποία καλούμαστε να περιθάλψουμε από το περίσσευμα πάντα της καρδιάς μας και να πω και του πορτοφολιού μας σε ιδιωτικά ακτινιατρία, καθότι όταν τα ζώα είναι ανεμβολίαστα δεν μπορούν να πάνε στο κοινοκομείο Λαμίας. Το αντιλαμβανόμαστε όλο αυτό. Έχουμε φροντίσει να μην υπάρχουν πλέον κουτάβια στο κοινοκομείο Λαμίας. Νομίζω ότι γι' αυτό μπορούμε πλέον να είμαστε αρκετά χαρούμενοι. Και τα περισσότερα από αυτά έχουν υιοθετηθεί. Αυτό βέβαια είναι πολύ δύσκολο οικονομικά για εμάς και η συνδρομή σας και η βοήθειά σας είναι πολύ σημαντική. Υπάρχουν λογαριασμοί στη σελίδα μας που μπορεί ο κόσμος να βοηθήσει. Χρυσάνθη Καραγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πραγματικά σώσατε αυτά τα ζώα και κάνετε τεράστια προσπάθεια, τεράστιο αγώνα. Περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Καλό βράδυ.